Και όλα αυτά ο Ερντογάν συνεχίζει να στέλνει κατά κύματα του μετανάστε. Στη χώρα μα, μήνα Καραμήτρου, καλησπέρα. Γνωρίζουμε για τι διασυνδέσει των δουλεμπόρων με την τουρκική στρατοχωροφυλακή. Αυτό που θα μα πει απόψε νομίζω δεν το έχουμε ξανακούσει. Δεν έχουμε ξανακούσει για αρχηγό κυκλώματο δουλεμπόρων που κινεί τα νήματα μέσα από ελληνική φυλακή. Ναι, πρόκειται Νίκο για έναν 38χρονο από την Συρία, ο οποίο είχε μετατρέψει στην ουσία το κελί του τη φυλακή σε ένα επιχειρησιακό κέντρο για να, φέρουν, για να μεταφέρουν παράτυπα μετανάστε από τον Εύρο στην Αθήνα. Πρέπει να σα πω, μάλιστα, ότι όταν έγινε έφοδο στο κελί του, εντοπίστηκαν και τα κινητά αλλά και οι διόχυρε σημειώσει με το, τα χρήματα, τα δρομολόγια και ό,τι έπρεπε να κάνει το κύκλωμα. Συνολικά, μάλιστα, θέλω να σα πω ότι αυτή την υπόθεση έχουν συλληφθεί 9 άτομα ενώ ο 38χρονος ο οποίος φέρεται να είναι και ο αρχηγός της συμμορίας ήταν στη φυλακή γιατί και πάλι είχε συλληφθεί το 2019 πάλι ε, για παράνομη διακίνηση ε, παράνομων ε, ε, μεταναστών. Ε, επίσης να σας πω ότι ε, συνολικά ε, έχουν βρει άλλου τρεις ε, ε, που κατηγορούνται για το ίδιο κύκλωμα οι οποίοι επίσης ήταν στις φυλακές αλλά όλο θα έλεγα όλα τα νήματα τα κινούσε ο ίδιο. Μέσα από το ε, κελί του. Ε, και μάλιστα θέλω να σα πω ότι βρήκαν στι σημειώσει αυτέ ότι, για παράδειγμα, αν κάποιο ήθελε να μετακινηθεί από τον Εύρο στην Αθήνα, έπρεπε να πάρουν 6.000 ε, 6.000 ευρώ, ε, ενώ συνολικά τα κέρδη του κυκλώματο έφταναν τι 900.000 ευρώ. Και όλα αυτά από τα κελιά τη φυλακή. Θα σε ευχαριστήσουμε, Μίνα,